Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Artful σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας με πολλές εκπλήξεις και ταινίες από τον κόσμο της μόδας. Χθες το απόγευμα στο θέατρο Will έγινε αναβίωση των θρηλυκών κυριών της μικρής και μεγάλης οθόνης με την Παρασκευή Πασιούκα και ακολούθησε συζήτηση με θέμα εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στη μόδα και στον κινηματογράφο, η διαλεκτική σχέση της μόδας και του κινηματογράφου και η επίδρασή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Με ομιλητές τους Λάκης Γαβαλά και Γιώργο Λιμναίο και συντονιστή τον Άκη Μητσιούλη. Φεστιβάλ είναι η ξένη λέξη της γιορτής, είναι η λατινική λέξη. Δεν θα μπορούσε να είναι μια γιορτή μιας πόλης τόσο αξιόλογης που την είδαμε τα αρχαία της, τα νέα της, τις ατασταλίες της αλλά και την κουλτούρα της και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί γιατί είχα να έρθω γύρω στα 25 χρόνια εδώ. Απ' την άλλη μεριά θέλω να ευχαριστήσω εσάς, την Πρόεδρο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, εσένα προσωπικά γιατί πραγματικά δεν με ξεγέλασες από αυτό που την αρχική μου εντύπωση ότι θέλεις να ξεκινήσεις να φτιάχνεις κάτι που να μείνει στην ιστορία, αν θες, να γράψουμε μια καινούργια ιστορία σε μια πόλη που ιστορικά αναγράφεται και υπάρχει και έχει κάνει αξιόλογα πράγματα. Φυσικά και είναι ο κλάδος μου, η μόδα είναι τέχνη και πολλές φορές είναι και ηθοποιία, διότι ποιεί τα ήθη και θέλει να συμπαραστέκεται σε αυτό που λέμε lifestyle. Το lifestyle το είχαν και οι αρχαίοι και οι μετά και οι τωρινοί και θα το έχουν πάντα. Το σινεμά μας πειθαρχεί καμιά φορά μέσα στη μόδα και πολλές φορές εμείς με τη μόδα πειθαρχούμε και το σινεμά. Βοηθάμε το σκηνοθέτη, βοηθάμε ακόμη και τον σκρίπτερ, αυτό που θα γράψει το έργο. Και φυσικά και εκείνοι, πολλές φορές, δηλαδή βλέποντας ένα έργο ιαπωνέζικο, ένα καμπούκι ας πούμε, παίρνεις ιδέες και φτιάχνεις κάποια πράγματα ευρωπαϊκά. Πας στην αρχαία Ελλάδα, παίρνεις στοιχεία και κάνεις όλα αυτά τα υπέροχα ντραπέ που έχουμε δει να υπάρχουν σε πολλές ταινίες. Άρα λοιπόν είναι μια εκπληκτική συνεργασία σινεμάς-μόδα και δίνει μια αρμονική συνύπαρξη βάζοντας ανθρώπους της βαθιάς κουλτούρας, βλέπε ηθοποιούς που υπεραμύνθηκαν, υπερέθαψαν κάποιον τραγουδιστή που πήγε να κάνει κάποιο πράγμα. Αλλά προσπάθεια έκανε και ο μεν και ο δε. Ο μεν ένας να παίξει τον κακό, όπως η Χρυσούλα Διαβάτη, ο δε άλλος που είναι ο Ρουβάς να παίξει τον colorful πιερότο. Και τα δύο πράγματα είναι για ταινία, αν τις έβλεπε ένας σκηνοθέτης αμερόληπτος. Οπότε λοιπόν, ξέρεις, η τέχνη με το lifestyle και με το σινεμά και το θέατρο είναι μια χαρά. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε γιατί είναι ωραίο να τολμάς καινούργια πράγματα, είναι ωραίο να φέρνεις κοντά έννοιες και θεσμούς που τους ξέρουμε ξεχωριστά και θεωρήσαμε ότι το Fashion Film Festival θα δώσει μια καινούργια διάσταση ανάμεσα στην τέχνη σε δύο διαφορετικά είδη τέχνης, γιατί για μένα η μόδα είναι τέχνη. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα για το μεγάλο φεστιβάλ που όλοι πια το ξέρουμε, το ένατο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας, που φέτος είναι υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας της Θεσσαλίας και ξεκινάμε στις 28 και πιστεύουμε θα σας έχουμε όλους μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε με σκοπό να αυτονομηθεί κάποια στιγμή και να γίνει ένα επίσης μεγάλο φεστιβάλ όπως και το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας. Σε αυτή την πρώτη, έτσι, το πρώτο ξεκίνημα είχαμε πραγματικά τη χαρά να έχουμε τον κύριο Λάκη Γαβαλά που νομίζω ότι ήταν ο πιο ιδανικός για να βάλει το ποδαρικό σε αυτό το νέο θεσμό.